Μία τροπολογία έρχεται να δώσει αίσιο τέλος στις εκκρεμότητες που υπήρχαν με τους διαιτητές. Χρειάστηκε πρώτα ένα μπαράζ επαφών από τον Πέτρο Κωνσταντινέα με τους ανθρώπους της ΕΠΟ και της ΚΕΔ, έτσι ώστε να γίνει σαφές ότι οι διαιτητές είναι θετικά διακείμενοι στην τροπολογία, με τον βουλευτή Μεσσηνίας μάλιστα και πρώην διαιτητή να εξασφαλίζει τη συνένεση της ΚΕΔ με έγγραφο το οποίο είχε την υπογραφή και του Μέλο Περέιρα. Η εξέλιξη ήταν θετική. Και έτσι πέρασε η τροπολογία που είχε να κάνει με την αμοιβή και ασφάλιση των αξιωματούχων διαιτησίας των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών. Είναι μια τροπολογία που αυτή τη στιγμή οι Super League διαιτητές, παρατηρητές είχαν εγκλωβιστεί τα λεφτά τους. Δεν μπορούσε να πληρωθεί από τη Super League ενώ τα έχει ΕΠΟ και δεν μπορούσαν να το αποπληρώσουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληρώσει πάρα πολλά έξοδα και υποχρεώσει, όπως και τα ταξί τους, λύνεται αυτό το πρόβλημα. Όπως σημείωσε στην συνέχεια ο κ. Κωνσταντινέας, είναι το πρώτο βήμα για μια επαγγελματική διαιτησία. Αλλά πάνω σε αυτή την τροπολογία που το έχω πει από τότε που έχω φύγει, είναι το πρώτο βήμα για μια επαγγελματική διαιτησία. Δηλαδή, έχουμε επαγγελματικό πρωτάθλημα με επαγγελματίες παίκτες, επαγγελματίες προπονητές, μέχρι και επαγγελματίες νερουλάδες, έτσι όπως λέμε. Και είναι ερασιτέχνες οι διαιτητές. Είναι το πρώτο βήμα ώστε να γίνει επαγγελματική διαιτησία στη χώρα μας, ώστε να έχει και αυτή την ευθύνη που αρμόζει σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ταυτοχρόνως σκεφτείτε ότι πολλοί διαιτητές είναι άνεργοι και σε περίπτωση τραυματισμού τους μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Πέρα από αυτό, ο κλάδος πονάει στην Ελλάδα, έχει μείνει πολύ πίσω η διαιτησία, βλέπουμε και με τα τελευταία γεγονότα τι γίνεται. Εγώ αγαπάω το θεσμό της διαιτησίας, ξεκίνησα και από εκεί, θα τον διατηρήσω άσχετα αν με έχουν στενοχωρήσει μερικά πράγματα, γιατί ο θεσμός δεν εκπροσωπείται από αν δεν είναι από ανθρώπους. Ο θεσμός τον εφτιάχνουν ανθρώποι και τον εχαλάνε ανθρώποι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι εγώ θα βοηθήσω και με αυτό από τη θέση που βρίσκομαι. Και τα μηνύματα ήταν πολύ αισιόδοξα. Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί διέξοδος σε ό,τι αφορά ένα βιώσιμο πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι ένα μοντέλο ώστε να είναι βιώσιμες οι ομάδες του επαγγελματικού πρωταθλήματος, δηλαδή 24 ομάδες, 12 και 12, έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει, για 5 χρόνια. Δεν μπορεί να ξεκινήσει πρωτάθλημα. Οι ομάδες θέλουν για τους δικούς τους λόγους οι παράγοντες να είναι παραπάνω ομάδες. Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο. Πάνω σε αυτό το σχέδιο, ο πολίτης στις άστιγες ομάδες θα δει τις μεγάλες ομάδες από τον τηλεοπτικό δέκτη της ΕΡΤ. Εάν δεχτούν φυσικά οι ομάδες και ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα δοθούν γύρω στα 25-30 εκατομμύρια και θα συνεχιστεί αυτό. Οι ομάδες πιέζουν να είναι παραπάνω. Δεν είναι βιώσιμο αυτό το σχέδιο. Εμείς κάναμε μια παραχώρηση ως προς το να γίνουν για μια χρονιά 14 και τις υπόλοιπες 12 και ένα άλλο πρωτάθλημα των 12 ομάδων που θα είναι βιώσιμο, το ξαναλέω. Οι ίδιοι παράγοντες φέρανε αυτό το αδιέξοδο γιατί διαλύσανε τις συνεργασίες με την προηγούμενη εταιρεία, την Nova, πήραν αποκλειστικότητα οι μεγάλες ομάδες, 5 ομάδες, τα τηλεοπτικά και αφήσαν τις μικρότερες άστιγες. Δεν είναι σωστό. Πάνω σε αυτό όμως η κυβέρνηση συνέβαλε και για το ΒΑΡ. Από το ΠΟΔΟΕ είδαμε το ΒΑΡ, είναι το ηλεκτρονικό σύστημα τώρα στο Μουντιάλ, πόσο πολύ βοήθησε τη διαιτησία και την αμφισβήτηση τη διαιτησία. Εμείς το χορηγήσαμε, μπήκε στην προκήρυξη ώστε να το εκπαιδευτικό κομμάτι που είναι της ΚΕΔ, όποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό διαιτητικά. Η ελληνική κυβέρνηση προσέφερε ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση πάνω σε αυτά.